Είναι Κυριακή, είμαστε πια σε μία πλάζ. Έχει διαμορφωθεί μία πλάζ. Για μιλήστε μας λίγο για την ενέργεια αυτή. Ναι, μέσα από συντονισμένες προσπάθειες, αυτό που είχαμε δεσμευτεί και δεν είναι μόνο σε σχέση με την πλάζ, ότι επιτέλους θα πρέπει να μπούμε στη λίμνη και να αναπτύξουμε τις όποιες δυνατές δραστηριότητες μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από την πλάζ που σιγά σιγά αρχίζουμε και τη δημιουργούμε, ούτως ώστε να αποκτήσει την επισκεψιμότητα που τις αρμόζει. Τους ώστε μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, όπου πραγματικά υστερούμε στο κομμάτι που λέγεται τουρισμός, αναδεικνύοντας αυτό το στολίδι που έχουμε τη λίμνη μας στην Ορεστιάδα, να έχουμε και τους καλοκαιρινούς μήνες επισκέπτες, τουρίστες, οι οποίοι θα έρχονται και για την πόλη αλλά και ταυτόχρονα για την λίμνη της Καστοριάς. Μπορεί κάποιοι στην αρχή να πίστεψαν ότι είναι ίσως από εσάς και από τον Δήμο μια υπερβολή ότι θα διαμορφωθεί εδώ ο χώρος. Τον διαμορφώνεται ώστε να είναι επισκέψιμος, ώστε να μπορεί κάποιος να έρθει κανονικά και να κολυμπηθεί. Είναι επισκέψιμος παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, δεν είναι ώρα να τα πούμε, που πολύ καλά καταλαβαίνεις όταν έχεις να κάνεις με διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες, με τους νόμους, αλλά εδώ η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να κάτσει σε στάση προσοχής, γιατί η στάση προσοχής δεν παράγει έργο. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά και συνεργασία με τους συνδυσμότες μας, με τους πολίτες αυτού του νομού, να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα και επιτέλους και όχι μόνο στο συγκεκριμένο χώρο που βρισκόμαστε, αλλά ταυτόχρονα αυτό το πράγμα που έγινε στο Μαυροχώρι με τα παιδιά, τα παιδιά της Ομίχλης από κάποια διαφορετικά σημεία, να αρχίσουμε επιτέλους να μπαίνουμε στη λίμνη και πραγματικά δειλά-δειλά μπαίνουμε. Όταν λέτε ότι υπάρχουν προβλήματα ίσως υπηρεσιακών παραγόντων, εννοείται η όποια παρέμβαση επειδή είναι Natura η περιοχή. Αυτό ακριβώς. Γιατί έχουν προκληθεί προβλήματα. Δεν είναι ώρα να τα πούμε. Εντάξει, σε κάποια άλλη στιγμή ίσως. Δεν είναι ώρα να αναδείξουμε τα προβλήματα. Ο σκοπός είναι να τα ξεπεράσουμε. Γιατί αυτό που λες, ο Natura, ο Αρκτούρος, ο Κουνούμπης και όλα αυτά τα διάφορα που μας δεσμεύουν ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες ώστε να είναι αυτή η πρωτοπόρος, γιατί πραγματικά και το πιστεύω και το εννοώ, τα τείχη της κρίσης που περνάει η Ελλάδα, το σύνθημα θα πρέπει να είναι η αυτοδιοίκηση γκρεμίζει τα τείχη της κρίσης, με τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να πάρει επιτέλους και να τις πάρει δυνατά μέσα και από τα κεντρικά της όργανα. Να σας ρωτήσω λίγο στο θέμα της ποιότητας των νερών. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, έτσι. Η λίμνη βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να καθαρίσει. Σίγουρα. Θέλω να μου πείτε όμως, δεν θα πρέπει ταυτόχρονα με αυτό που κάνετε να δούμε, γιατί είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να φέρει όντως κινητικότητα, τουρισμό, επικοινωνία στο θέμα. Μπράβο. Δεν θα πρέπει να δούμε την ποιότητα των νερών σοβαρά όμως τώρα και όχι μόνο σε επίπεδο αντιπαραθέσεων. Είναι και μια μορφή πίεσης, αλλά και προς τη Δημοτική Αρχή θα έλεγα, αλλά και προς την Περιφέρεια και γενικότερα προς όλους τους φορείς να δουν ότι αυτό που λέμε, που έχουμε τη λίμνη μας, να την αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Όσο επισκεψιμότητα θα έχει, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πίεση. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η Γούνα αυτή τη στιγμή περνάει τη μεγαλύτερη κρίση της, μας έχει μείνει το κομμάτι που λέγεται τουρισμός, οπότε θα πρέπει όλοι μαζί να το στηρίξουμε, να το υποστηρίξουμε με τους όποιους δυνατούς τρόπους και σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τα, όχι να τα κρύψουμε, να τα αναδείξουμε και να δώσουμε τις λύσεις στις ενδεδειγμένες. Δύο ακόμα ερωτήματα. Η παρέμβαση που έχει γίνει εδώ, φαντάζεστε μήπως προκαλέσει προβλήματα στον Δήμο, δηλαδή μήπως έχουμε κάποια ζητήματα για την άμμο που έχετε ρίξει ή κάτι άλλο? Εντάξει, θεωρώ ότι μπορεί να φέρει κάποια προβλήματα, αλλά μέσα από συνεργασίες θα ξεπεραστούν και τα προβλήματα, σας λέω ότι είναι υπηρεσιακών παραγόντων και όχι προβλήματα τα οποία πραγματικά δημιουργούν πρόβλημα στη λίμνη. Δεν ξέρω, αυτοί το γνωρίζουν καλύτερα, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και εμείς θα πρέπει να κάνουμε την δική μας δουλειά, να στηρίξουμε, να υποστηρίξουμε το κομμάτι του τουρισμού όσο περισσότερο γίνεται και να αναδείξουμε την λίμνη μας και να μην λέμε έχουμε λίμνη. Θα έχουμε λίμνη όταν θα βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο μες στη λίμνη, είτε με τη μορφή διαφόρων δραστηριοτήτων. Και πραγματικά αναπτύσσονται δραστηριότητες σήμερα στη λίμνη. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βλέπω τον κύριο Τσομπάνο, τον κύριο Νικητίδη να κάνουν μπάνιο. Εσείς? Θα κάνω κι εγώ. Είναι η ώρα που στείλουμε. Είναι νωρίς αρκετά. Ναι, είναι αρκετά νωρίς. Γιατί όχι, ήδη έχω κάνει και χθες έκανα μπάνιο. Ήμουν εδώ πέρα στο χώρο.
να είσαστε καλά. Θεωρώ ότι και κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσοι θέλουν να έρθουν σήμερα. Είναι μια γιορτή, είναι ένα πάρτι, είναι το πρώτο πάρτι που κάνουμε στην Λίμνη. Να είσαι σίγουρος ότι θα υπάρχει συνέχεια, γιατί υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από αυτούς που λέμε, από αυτό που λέμε κοινωνία. Από την κοινωνία της Καστοριάς υπάρχει μεγάλη υποστήριξη. Πάντως αυτός εδώ ο χώρος φαντάζομαι ότι θέλετε να διαμορφωθεί έστω για σίγουρα μια τέτοια δράση, να μπορεί ο κόσμος να ρίξει, σίγουρα, να κάνει και την υιοθεραπεία. Σίγουρα, χρειάζεται, ναι, ή και το θα μπάνιο πρέπει του να διαμορφωθεί, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες ντουζιέρες, να αναδειχθεί ο χώρος, ούτως ώστε να μπορεί να είναι όσο περισσότερο επισκέψιμος γίνεται. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.